Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Δεν είμαστε και εμείς, ΠΑΟΚ 24, μέχρι και τις 9, εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα, έχουμε να πούμε αρκετά και για το κομμάτι το αγωνιστικό, αλλά και για το κομμάτι το εξαγωνιστικό, καθώς σήμερα είναι ουσιαστικά η μέρα της αλήθειας για το πολύκροτο ζήτημα το οποίο τόσο καιρό μας έχει ταλαιπωρήσει και πια είμαστε στο σημείο που ένα ανώτο ευρωπαϊκό δικαστήριο εκδικάζει την όλη υπόθεση και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα περίπου 2 εβδομάδες θα έχουμε μια οριστική για μετάκλητη απόφαση για μια υπόθεση που ξαναλέω έχει τραβήξει σίγουρα 6-7 μήνες και έχει κουράσει πάρα πολύ και μιλάω για την υπόθεση του Μπάου και της Ξάνθης. Θα έχουμε κουβέντα για αυτό το κομμάτι, θα έχουμε κουβέντα φυσικά για το αγωνιστικό, το οποίο συνεχίζει να απασχολεί, συνεχίζει να δημιουργεί προβληματισμό. Μία εβδομάδα πριν εδώ λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία σε γίνοντας με την ΑΕΚ να τελειώσει τη δεύτερη θέση, ανεξαρτήτως ΚΑΣ. Και μία εβδομάδα μετά ουσιαστικά οι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι χωρίς να γυρίσουν οι 2 βαθμοί, οι 7 βαθμοί, φαίνεται πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να καταφέρει να τερματίσει δεύτερος. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω αν το βράδυ του Σαββάτου στο παιχνίδι του Ηρακλείου πολλοί από εσάς περιμένατε κάποια διαφορετική εικόνα. Νομίζω ότι πάνω κάτω δεν έγινε κάτι που δεν περίμεναν οι περισσότεροι. Δηλαδή το ότι ο ΠΑΟΚ είχε απώλεια στην έδρα του Όφη στη φάση που είναι τώρα δεν νομίζω ότι αποτελεί και πολύ μεγάλη έκπληξη. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία για την εικόνα της ομάδος. Όπως επίσης χωρίς η εικόνα της ομάδος να αποτελεί το μοναδικό ζήτημα σε αυτό το παιχνίδι. Πολλοί από εσάς λέτε ότι όταν η ομάδα τέλος πάντων δεν είναι καλά ή δεν παίζει καλά, ότι δεν πρέπει να μιλάει για το διαιτητή ή ξέρετε τέλος πάντων δεν μπορεί να μένει σε αυτό. Το Σάββατο η διαιτησία του Κουμπαράκη ήταν τραγική. Έτσι, ήταν μια πολύ κακή διαιτησία. Και μια διαιτησία η οποία σε συνδυασμό με τη δική σου μέτρια εικόνα οδήγησε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Είναι άλλο το ένα κομμάτι το οποίο χρήζει κριτικής, συμφωνώ, και έχει να κάνει με την εικόνα της ομάδος και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και είναι και το άλλο το κομμάτι της διαιτησίας. Δεν σημαίνει ότι όταν δεν παίζεις καλά ότι ο διαιτητής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Γιατί η διαιτησία, ξαναλέω, το Σάββατο το βράδυ του συγκεκριμένου, που όσοι παρακολουθείτε αυτό το πρωτάθλημα έχετε καταλάβει πάνω κάτω το πώς λειτουργεί, ήταν πολύ κακή. Ήταν πολύ κακή για τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι πράγματα τα οποία συζητιούνται και πρέπει να συζητιούνται, το έχω ξαναπεί. Δεν σημαίνει είτε όταν παίζεις καλά είτε όταν παίζεις άσχημα όταν ο διαιτητής δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και παίζει πραγματικά μονόπατα, ας πούμε, να μην γίνεται κουβέντα για αυτό. Ανεξαρτήτως εικόνας δική σου, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, το κομμάτι της διαιτησίας όταν δεν είναι καλό πρέπει πάντα να σημειώνεται, πρέπει πάντα να γίνεται κουβέντα για αυτό. Τώρα, για την εικόνα του Σαββάτου, ήταν άλλη μία η οποία προστίθεται σε αυτά τα play-off για τον ΠΑΟΚ. Όπως αποδεικνύεται, τουλάχιστον μετά από 6 παιχνίδια, η εικόνα των 60 λεπτών στο ΆΚΑ και η εικόνα με τον Άρη στο Βικελίδης μάλλον ήταν η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο από τον Όφη. Δυσκολευόταν πάρα πολύ να ακολουθήσει. Επέτρεψε στους κριτικούς να βρουν τους χώρους με τους οποίους μπορούν να κάνουν τους γρήγορους συνδυασμούς τους, όπως το δεύτερο γκολ για παράδειγμα. Και γενικά, όσον αφορά τους παίκτες κλειδιά τους, δεν φάνηκε προετοιμασμένος. Στο τέλος, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει κλέψει και την νίκη, θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας με την απόκρουση του Πασχαλάκη. Στο τέλος, έχει γίνει μια φάση χθες με τον Ακπομ που με το VAR είναι πέναλτι. Και κάνεις το 2-3 και κερδίζεις.
είναι παράδειγμα αυτό το οποίο σας λέω, ότι ναι μεν η εικόνα δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα διαιτητικά λάθη δεν πρέπει να επισημαίνονται. Έχει μια φάση στο παιχνίδι του Σαββάτου, εκεί στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Άκμα στη γωνία της περιοχής, που ο αμυντικός του Όφη τον ρίχνει κάτω. Μπερδεύει τα πόδια του στα δικά του, ο αμυντικός του Όφη στα πόδια του Άκμα και τον ρίχνει κάτω. Τον ανατρέπει. Είναι στη γωνία της περιοχής. Είναι πέναλτι. Με το VAR και όλα συγκεκριμένα είναι ακόμη πιο εύκολο να δοθεί αυτό το πέναλτι. Όπως δόθηκε γίνοντας το φοβερό με την ΑΕΚ εδώ του μικρού του Μιχαηλίδη. Δεν δόθηκε όμως. Δεν είχε πάει την ευκαιρία να χτυπήσει ένα πέναλτι για να πάρει την νίκη και στο τέλος θα μπορούσε να χάσει κιόλας με την επέμβαση του Πασχαλάκη. Δικαίως για το παιχνίδι αυτό, αν μπορούμε να μείνουμε σε κάτι θετικό, είναι στην εικόνα του νεαρού του Μιχαηλίδη, με τον γκολ το οποίο πέτυχε με μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ δύσκολη εκτέλεση φάουλ. Είναι από αυτές τις εκτελέσεις που πρέπει να το έχεις και να το έχεις δουλέψει πολύ για να το χτυπήσεις έτσι το φάουλ και από μια τόσο κοντινή απόσταση, γιατί η πιθανότητα να μην βρεις την μπάλα με το σημείο του ποδιού που πρέπει, με τη δύναμη που πρέπει, η πιθανότητα να φύγει μπάλα καμιά 15 μέτρα πάνω από την αιστεία είναι μεγάλη. Όμως ο μικρός φαίνεται ότι το έχει δουλέψει πολύ αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συμπαίκτες του φώναζαν όταν έμεινε εκεί η μπάλα, το παραδέχθηκε και ο ίδιος με τον Νίγκο, να πάει το χτυπήσει αυτός. Πάει να πει ότι και στις προπονήσεις έχει χτυπήσει τέτοια φάουλ και έχουν εικόνα και συμπαίκτες από αυτόν. Και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ουσιαστικά να, να δώσει το βαθμό στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτό το λέγαμε και μετά το match της Τετάρτης με την ΑΕΚ. Είτε υπάρχει κούραση, είτε υπάρχει κόπωση πνευματική και σωματική που δεδομένα υπάρχει, είναι ξεκάθαρο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί στο match Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό. Είναι match το οποίο πρέπει να το κερδίσει. Πρέπει να το τρόπο να το κερδίσει. Πλέον είναι στο μείον 2 από την ΑΕΚ. Πάλι θεωρητικά στα παιχνίδια που θα δώσει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στο Καρισχάκης με τον Ολυμπιακό και στο μεταξύ του στο ΆΚΑ, φαίνεται ότι θα κρυθούν όλα. Ακόμα και έτσι, ακόμα και μετά την απώλεια με τον Όφη. Και πάντα υπολογίζοντας ότι η ΑΕΚ πλην του Καραϊσκάκης και στο μεταξύ του και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Όφη και με τον Παναθηναϊκό, θα πάρει αυτά που είναι να πάρει. Η δεύτερη θέση θα κρυθεί εκεί. Αν κάποιος, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, δεδομένη χρονική στιγμή, έχει την αισιοδοξία ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει να κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ, για παράδειγμα, be my guest. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν έχω την αισιοδοξία. Ή να πάει και να πάρει αποτέλεσμα μέσα στο Καραϊσκάκης. Αν και εκεί, επειδή σε αυτά τα μάτς θα παίζονται στόχοι, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω μεγαλύτερη συσπήρωση, αν δω μεγαλύτερη συγκέντρωση. Γιατί το ειδικά στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη, ο ΠΑΟΚ πραγματικά υπήρχαν στιγμές που δυσκολευόταν πάρα πολύ να ακολουθήσει τον αντίπαλό του. Έγινε και με την ΑΕΚ αυτό στο πρώτο μέρος, αλλά με την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος δεν έγινε σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο έγινε με τον Όφη. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Δηλαδή, με τον Όφη, παρότι προηγήθηκε κιόλας από μια ωραία κόντρα επίθεση, που παίκτες που φέτος, ειδικά από τη διακοπή και μετά, έχουν θέμα στη τελική ενέργεια, όπως ο Λιμιός και ο Μπίσεσβαρ, συνεργάστηκαν εξαιρετικά και ο Λιμιός έκανε τη σωστή τελική πάσα και ο Μπίσεσβαρ έκανε το σωστό τελείωμα, κάτι που είχε να κάνει πάρα πολύ καιρό και πέσαμε στα γκολ. Ούτε αυτό στάθηκε ικανό, ένα γκολ δηλαδή στο 5ο λεπτό, να δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση στον ΠΑΟ και να τον κάνει να ελέγξει το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν τύχε ότι ο Όφη πρόλαβε κιόλας να γυρίσει την κατάσταση και να ανατρέψει, αλλά γενικά με την εικόνα που υπήρχε εκεί, ο ΠΑΟ ξελευόταν πάρα πολύ. Και πλέον, επειδή ζούμε και τα παιχνίδια με τις 5 αλλαγές, καταλαβαίνουμε όλοι βλέποντας πια, έχουμε δει 6 και ένα παιχνίδι και ένα παιχνίδι κυπέλλου 7 μετά την πανδημία. Η αλήθεια είναι ότι στα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων οι αλλαγές είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Τις περισσότερες φορές και το ρυθμό ρίχνουν, αλλάζουν λίγο την εικόνα, αρχίζει να βγαίνει κούραση σε αρκετούς παίκτες. Δεν βγαίνει μόνο στον ΠΑΟΚ αυτό, νομίζω περισσότερους βγαίνει στις περισσότερες ομάδες. Δηλαδή κάπου εκεί μετά το 60, 65, 70 πέφτει πολύ ο ρυθμός. Και μετά έχει να κάνει με ότι οι αλλαγές μπαίνουν και αν φτάνει σε μέρα. Το ίδιο έγινε, ας πούμε, και στο παιχνίδι του Ηρακλείου. Ξαναλέω ότι δεν έχει να μείνει σε πολλά ο ΠΑΟΚ. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Προφανώς και υπάρχει επιβάρυνση. Δεν ξέρω
αν σε κάποιο από τα τελευταία παιχνίδια θα έχει το Πέλκα και τον Πέλκα και τον Βερίνη. Είναι πολύ σημαντικές οι απουσίες τους, δεδομένη χρονική στιγμή, και των δύο. Ειδικά του Πέλκα επιμένω, στη λογική ότι ο Πέλκας είναι ένας παίκτης που με τα χαρακτηριστικά του, με τον τρόπο τον οποίο αγωνίζεται, και ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή που λείπουν πολλά από την ομάδα, και σε κομμάτι προσωπικότητας και σε κομμάτι έντασης, νομίζω ότι λείπει πολύ ο Πέλκας. Δεν ξέρω αν θα το δούμε τώρα για παράδειγμα Τετάρτη, πάλι δύσκολο μου φαίνεται, αλλά αν προλάβουν και οι δύο να είναι διαθέσιμοι στα μάτς που θα είναι τα πιο δύσκολα και όσο αυτά που θα κρίνουν το κομμάτι της δεύτερης θέσης, δηλαδή με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, θα είναι πολύ, πολύ χρήσιμη. Κάπως έτσι έχει το αγωνιστικό. Η ομάδα προετοιμάζεται εν όψη Παναθηναϊκού. Must win παιχνίδι, όπως και να το κάνουμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς, εύκολα, δύσκολα, κουτσά στραβά, πρέπει να βρει έναν τρόπο να το κερδίσει και να πάρει ψυχολογία για τη συνέχεια. Θα αναφερθούμε λίγο μετά τις 8, έτσι, και με τον Στέργιο τον Αναστασιάδη, να δούμε τι γίνεται με το κομμάτι που έχει να κάνει με το ΚΑΣ, που όπως είπαμε είναι μια διαδικασία που διαρκεί πολύ. Νομίζω ότι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει τελειώσει η συγκεκριμένη υπόθεση όσον αφορά την εξέταση από πλευράς των δικαστών του ΚΑΣ. Ο ΠΑΟΚ είναι εκεί με μια πραγματικά πολυμελή αποστολή νομικών, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του, είτε εντός, είτε Έλληνες, είτε από ένα γραφείο στην Ελβετία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο και μέσα στην εκδίκαση από το ΚΑΣ, που είναι από τις διάφορες πλευρές, και του ΚΑΣ και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Και επειδή είναι πραγματικά μια υπόθεση που, αν το ΚΑΣ μπει στη διαδικασία να την εξετάσει, χρειάζεται ώρα, και από ό,τι φαίνεται την εξετάζει. Και υπάρχουν πολλά άτομα και από όλες τις πλευρές. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε. Προφανώς και μετά θα υπάρχει ρεπορτάζ. Έτσι. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα που μιλάμε δεν είναι εδώ ούτε Επιτροπή Εφέσεων, ούτε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ούτε Λίγκα, ούτε τίποτα, για να βγαίνουν διάφορες διαρροές. Εκεί είναι ΚΑΣ. Γι' αυτό βλέπετε ότι η συγκεκριμένη πλευρά, η οποία λειτουργεί πάντα με συγκεκριμένο τρόπο και δεν έχει κανένα πρόβλημα να μεταφέρει αυτό το οποίο πιστεύει αυτή ότι ισχύει, παρότι αυτό δεν ισχύει. Μέχρι τώρα που μιλάμε, τις 8 παρα 5, δεν έχει μεταφέρει κανένα κλίμα από πλευράς ΚΑΣ. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Ξαναλέω ότι σήμερα, αργότερα, ίσως αύριο το πρωί, ρεπορτάζ από την όλη υπόθεση θα υπάρχει. Έτσι. Και αντιλαμβάνεστε, έχετε καταλάβει ότι το ρεπορτάζ είναι από τη μία πλευρά που θα λέει κάτι, θα είναι και από την άλλη που θα λέει κάτι άλλο. Προφανώς και δεν μπορεί να υπάρξει κάποια εκτίμηση για απόφαση από κανέναν. Έτσι. Απλά η κάθε πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, θα διαρρεύσει, θα μεταφέρει αυτά τα οποία θεωρεί ότι θα γίνουν στο ΚΑΣ. Το θετικό είναι ότι η υπόθεση σήμερα είναι σε φάση εκδίκασης από το ΚΑΣ. Το ανώδυνο αθλητικό δικαστήριο έχει αντιληφθεί ότι το θέμα έπρεπε να τρέξει, ότι έπρεπε να εκδικαστεί και ότι πρέπει να υπάρχει απόφαση μέχρι να επικυρωθεί η βαθμολογία των play-off. Μην έχουμε στον νόμο ότι δεν έχει βγει απόφαση μέχρι 18, που είναι να τελειώσει τα play-off, ότι θα τελειώσει η βαθμολογία, θα τελειώσουν τα play-off ακριβώς έτσι. Έχει να κάνει με την επικύρωση. Να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα, και το ξέρετε πολύ καλά, τελειώνει το πρωτάθλημα και επικυρώνει τη βαθμολογία μετά από ένα χρονικό διάστημα. Μια εβδομάδα, 10 ημερών, 5 ημερών. Έτσι. Όταν είναι να επικυρωθεί η βαθμολογία, θα υπάρχει και οριστική απόφαση από το ΚΑΣ, για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με τους 7 βαθμούς του ΠΑΟΚ, που είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια και για τα γύρω-γύρω, για τον μπάσκετ, για το βόλεϊ. Το βόλεϊ, το οποίο έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όσο μπορούσε, τηρουμένων των αναλογιών, κοντά στο Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό. Μετά το πρώτο παιχνίδι, το οποίο νίκησε με εκείνη τη μεγάλη ανατροπή. 3-0 και στο δεύτερο μάτς, 3-0 και στο τρίτο. Αναμενόμενο και χωρίς έναν ακόμα παίκτη, όπως ο Σωτηρίου, σε μια ομάδα που ήδη ήταν ελλιπέστατη. Η προσπάθεια μένει, καθώς έτσι όπως πάρθηκε η απόφαση για να πραγματοποιηθεί αυτό το Final Four, ήταν πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, χωρίς ξένους, να,
να καταφέρει να είναι ανταγωνιστικός για τον τίτλο. Νομίζω ότι η τελική του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ξεκινούν την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί και ο Ολυμπιακός μετά την ήττα την πρώτη από τον Φίνικα έκανε το 2-1 και πέρασε στον τελικό. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια και για τον μπάσκετ που κάτι κινείται. Κάτι κινείται, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ότι έχει μιλήσει με 10 παίχτες και υπογράφουν συμβόλαια, αλλά κάτι πάει να γίνει σταδιακά εν ώψη της επόμενης σεζόν, της δημιουργίας ρόστερ, που βλέπετε και εκεί ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι της Α1 δεν κινείται τίποτα. Μόνο η ΑΕΚ, μόνο το Περιστέρι, ο Προμηθέας, άντε και το Λαύριο κάποιες ψιλοκινήσεις, όλοι οι άλλοι σας είναι αμονές. Λοιπόν, μαζί μας είναι φυσικά η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν έχουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack στο live καζίνο για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Στη Στοίχημαν έχει επιστρέψει το Serie Application μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε στο Mundial της Ρωσίας. Μιλάμε για το Serie που κάθε μήνα μπορείτε να κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Φυσικά, σε Στοίχημαν, καλύτερο παιχνίδι με ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Φυσικά μαζί μας είναι και το ΚΔΑΠ Σιαμάτρας στην Ευκαρπία. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, εικαστικά, ενισχυτική διδασκαλία, διάφορες ακόμα έτσι δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. Είναι στην 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και mail στο gdapevkarpias@gmail.com. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε ό,τι συμβαίνει στο κομμάτι του ρεπορτάζ, να αναλύσουμε ό,τι έγινε και το Σάββατο και τι περιμένουμε να δούμε Τετάρτη και φυσικά με το ΚΑΣ να είναι στο προσκήνιο σήμερα λόγω της εκδίκασης η οποία από το πρωί είναι σε εξέλιξη. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Αναφερθήκαμε σε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα. Πάμε να αναφερθούμε περισσότερο τώρα με τον Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, Στέργιο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όλα καλά. Μια χαρά. Τι μου κάνει εντύπωση. Είμαι εντυπωσιασμένο με την κατάθεση κύρου Βασάρα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κατάθεση σταθμός στην ιστορία των μαρτύρων στα δικαστήρια. Εντάξει. Δηλαδή, επιτέλους τα είπε ένας έξω από τα δόντια. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έκανε ο κύριος Βασάρας εκεί στην ΚΕΔ. Δεν κατάλαβα. Όσο καιρό ήταν. Δεν πολύ κατάλαβα. Του φέραμε μια λίστα με τους διαιτητές τότε και είπε πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εγώ είμαι υπεύθυνος για ορισμούς. Έχουν φέρει τη λίστα έτοιμη. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να κάνω και πολλά. Ναι, μπράβο στον κύριο και ισανότερα. Ναι. Αν ποτέ προκύψει μια θέση εκεί, χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Ναι. Έτσι να κάνουν και το μέσα στην ελληνική διαιτησία που πραγματικά είναι για τα σκουπίδια. Καλά, okay. Πάει η ελληνική διαιτησία γενικά. Έτσι το είδαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό. Πάλι ήταν πολύ ωραία τα δείγματα που είχαμε στα play-off. Και τώρα έχει δώσει μια κόκκινη ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης στον Πανιόνιο. Εξαιρετικός. Φίλος μας, Πραξιτέλης. Δεύτερη κίτρινη στο 30. Ωραία. Και φάση τώρα, ρε φίλε, η οποία τι να σε πω τώρα. Είναι πολύ αστεία η δεύτερη κίτρινη και δεν πάει καν στο VAR. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι μπορεί και να είδε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι κίτρινη. Πάνε δες το. Τίποτα, ήταν σίγουρο. Ναι. Ζαμάνι εκεί πέρα, έξαλλο και τέτοια. Ζαμάνι, με συγχύρι. Κοίταξε, Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχουν 2, 3, 4, 5 το πολύ άξιοι διαιτητές. 5. Βάζω και ένα βοηθό μέσα. Νούμερο, ρε φίλε. Α, οκ. Και ένα βοηθό βάζω. Okay. Okay. Αλλά δυστυχώς από τη στιγμή που είναι συνάδελφοι με τον Κουμπαράκι, τον Παπαπέτρου και τον Κομίνη και άλλους, ας πρόσεχαν. Τους παίρνει μπάλα και αυτούς, τι να κάνουμε. Ναι. Δεν θα ψάχνω εγώ να δω ποιοι οι 5 είναι στους 100 καλοί, αν υπάρχουν 5. Ιδανικά θα ήταν πολύ καλό κάποια στιγμή στα κοντά να μην ξαναδούμε Έλληνα διαιτητή πουθενά. Ούτε καν βοηθό στο VAR, ούτε καν τέταρτο. Δηλαδή, αφού καταφέραμε να ασχολούμαστε με τον Παπαπέτρου, ναι. Ασχολούμαστε και με τέταρτο, σωστά, ναι. Δηλαδή, αφού φτάσαμε να ασχολούμαστε με τον τέταρτο, εντάξει, γιατί όταν ο Χρήστατος φώναζε για το δικό του τέταρτο σε ένα μάτς, που ήταν Έλληνας, ναι. Δεν το είδα.
πολύ σοβαρά το θέμα και τον είπα τώρα πλάκα μας κάνεις τώρα, ότι ασχολείσαι με τον τέταρτο. Ναι. Αν είναι ο Καραντώνης που κάποτε. Και όμως και ο τέταρτος θα είναι Έλληνας. Επειδή όμως η ζωή είναι τέτοια. Ναι, ναι, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Είμαι ειλικρινής, εντάξει. Ναι. Δεν το περίμενα. Ναι. Δεν με εκπλήσει ούτε ο Κουμπαράκης. Γνωστό το ποιόν του. Είναι ο άνθρωπος που από την αρχή βάλθηκε να διαλύσει το ΒΑΡ. Mm-hmm. Διαιτητής, θυμίζω, νομίζω το ξέρει πλέον ο κόσμος, στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, που δεν είδε το γκρέμισμα του Μπαράλες από τον ναι. Έλα Ραμπή, στο 83 νομίζω να το πω παιχνίδι, ναι. Πάση αυτή. 2-1. 1-0 Ολυμπιακός. Α, 1-0. Ούτε ναι. ΒΑΡ ούτε τίποτα. Τελειώσαμε. Mm-hmm. Ήταν εκείνο το παιχνίδι που ήταν τα πλάνα από τον Πλούτονα. Ναι, σωστά. Και έλεγες μια κουκίδα κάτω και έλεγες ότι εκεί μέσα, πώς έλεγε ο φίλος μας στην ΕΡΤΡΙΑ, εδώ κρύβεται ένα δεντράκι και ένα ψαράκι. Έτσι και κρυβότανε. Ναι. Και ήταν διαιτητής, ήταν ο υπεύθυνος ΒΑΡ του παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη, που επίσης δεν είδε το δικό μας το παιδί εδώ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, mm-hmm. το πέναλτι στον Φιγκουιρέδο, ναι. που τον γκρέμισε ο Σεμέδο κανονικά, εντάξει. Δεν το είδε λοιπόν το παιδί της ΕΠΣ Μακεδονίας και δεν το είδε και ο Κουμπαράκης στο ΒΑΡ για να mm-hmm. πει τον Παπαδόπουλο, αδερφέ εδώ μάλλον υπάρχει πέναλτι, θα ξεφυλιστούμε. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό έκανα και το μεσημέρι με τον Κώστα Κούση, από τη στιγμή που δεν ένα λάθος ήταν υπέρ του Ολυμπιακού και ένα λάθος κατά του Ολυμπιακού, εγώ δεν μπορώ Νίκο, να πω ότι ο άνθρωπος αυτός βλέπει τα πράγματα όπως είναι και ήρθε και το αποκορύφωμα του Σαββάτου, εντάξει, να μην βγάλει κόκκινη στο κουντρουμπί. Ναι. Δηλαδή πόσο εύκολο ήταν να βγάλει μια κόκκινη και να μην τον ενοχλήσει άνθρωπος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, σύν τον Κομίνη που εντάξει, τουλάχιστον οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν πέσανε τα σύννεφα, γιατί πολλοί έχουν πέσει και αυτό τώρα ανακαλύπτουν τι είναι Κομίνης. Ναι. Οκ. Okay. Ενδεχομένως πολλοί από αυτούς που βράζουν με τον Κομίνη και με το δίκιο τους αν είναι φίλοι του Παναθηναϊκού, σε κουβέντες τους με φίλους του ΠΑΟΚ να γελούσανε και να λέγανε σας θέλει ο Κομίνης για το πρωτάθλημα. Ναι, σωστά. Αφού μπήκε ο άλλος έτσι μέσα. Ναι, σωστά. Σωστά. Ναι. Ναι. Είναι αυτό που λέει ο Ζουγανέλης. Αν δεν μπαίνει κτλ. Τι μας νοιάζει. Όταν μπαίνει όμως και σε εμάς, ναι. τότε ανακαλύπτουμε μερικά πράγματα. Ο Κομίνης, ο οποίος από τότε και έπειτα, από τα δύο χρόνια που περάσαν από τότε, είναι ο Έλληνας διαιτητής με τους περισσότερους ορισμούς. Έτσι, ως πρώτος και ως τέταρτος. Τυχαία. Και τέταρτος και βοηθός ΒΑΡ και αυτό και βέβαια, μια χαρά. Βέβαια. Βέβαια. Προφανώς έχει έξοδα ο Κομίνης. Ναι. Εντάξει, πρέπει να το βοηθήσουμε. Τέλος πάντων, να μην ξαναπούμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί πραγματικά, όσο και αν είμαι εκπαιδευμένος, κάθε φορά ανεβάζω πίεση. Ο μόνος λόγος που είναι για να γίνει αυτή η κουβέντα, εγώ μένω λίγο περισσότερο στο Κουμπαράκι, είναι ότι επειδή τώρα το κλίμα γύρω από την ομάδα είναι πολύ άσχημο, ρε φίλε, και εντάξει, σε έναν βαθμό το καταλαβαίνω κιόλας, okay, όταν έρχονται τα αποτελέσματα, όταν η ομάδα δεν παίζει όπως θέλεις, okay, όταν ακούω τη λογική ότι δεν μπορείς να μιλάς στο διαιτητή, παιδιά, συγγνώμη, το Σάββατο ο Κουμπαράκης έχει κάνει ψυχρότητες διαιτησίες. Υπάρχει μία κόκκινη που δεν δόθηκε, μία κόκκινη που δόθηκε αδίκως στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια φάση με τον Άκπομ στο τέλος και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μια φάση που το ΒΑΡ τη δίνει όχι εύκολα πέναλτι, δηλαδή δεν έκανε τίποτα. Με το Μεγιάδο ήταν, ποιο ήταν εκεί πέρα σε εκείνη τη φάση. Και κάπου με το ναι, ναι, ναι. Έτσι στη γωνία της περιοχής. Ναι. Εντάξει, το τελευταίο να σου πω κάτι, το έλεγε και ο Σταύρος το πρωί που τον άκουγα, είναι το λεγόμενο πέναλτι ΒΑΡ, δηλαδή με το γράμμα του νόμου είναι πέναλτι. Ναι, συμφωνώ. Αλλά λες, OK, ας πούμε, δεν στέκομαι εκεί, αλλά η απόφαση για τον Εσίτη και η μη αποβολή του Κουντρουμπί στο 30 κάτι. Mm-hmm. Εντάξει. Ή λοιπόν είναι ανίκανος ο Κουμπαράκης ή και αυτός είναι της συνωμοταξίας του Κουμπάρων. Ναι. Γενικότερα. Ναι. Θα το ξαναπώ για μια και τελευταία φορά για σήμερα. Mm-hmm. Σε άδειο γήπεδο, χωρίς πίεση, με το ΒΑΡ, με όλα τα μέσα στη διάθεσή σου, αυτή τη φάση αν δεν την βγάλεις κόκκινη κάρτα, κάτι συμβαίνει. Ναι. Εντάξει, και το ίδιο ισχύει και για το Κομίνη. Δηλαδή κάποιος που βλέπει ποδόσφαιρο 2 χρόνια, 3, όχι πολλά, έχει μια ιδέα για το άθλημα, με γυμνό μάτι ρεφλή καταλαβαίνει ότι κάνει κακό θέατρο κιόλας ο Βαλμπουένα. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνει καν καλό θέατρο. Είναι θέατρο Αλεξανδρή, Γιαννακόπουλου, εντάξει, Καραφιάλη, Τζόρντεμπιτς, τέτοιο θέατρο. Το κερασάκι σε τουρδέ με το Κομίνη είναι ότι πάει στο ΒΑΡ και το δίνει πέναλτι, του την πέφτει ο Δόνης και του λέει ξαναδέστο και πάει και το ξαναβλέπει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, ρε. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει, όντως. Και αυτός υπάρχει ακόμα. Ναι, και όμως είναι εκεί. Οκ. Okay. Στην ΕΠΟ του ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ την ελέγχει, ναι, ας πούμε, την οχαλίτη. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ναι. Θα άφηνε ο ΠΑΟΚ τον Κομίνη. Ναι.
γιατί είναι large ο ΠΑΟΚ και παρότι ελέγχει τα πάντα και είναι γνωστό αυτό, φαίνεται κάθε Κυριακή και Τετάρτη ότι ο ΠΑΟΚ είναι το αφεντικό. Mm-hmm. Εντάξει, θα άφηνε ο ΠΑΟΚ τον Κομίνη να σφυρίζει ακόμα. Ναι. Επειδή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, Νίκο, δεν έχουν τσίπα, εντάξει, είναι πραγματικά αδίστακτοι, mm-hmm. σαν διαιτητές. Μπορεί στο επάγγελμά του ο Κομίνης και ο Παπαπέτρο Κουμπαράκης που είναι γυμναστής να είναι καλύτεροι επαγγελματίες. Δεν αφιβάλλω. Αλλά για διαιτητές δεν κάνουν. Και φυσικά δεν μπορώ να ψάξω εγώ αν έχουν προβλήματα ψυχολογικά, αν είναι κακοί διαιτητές, αν φοβούνται, αν σκέφτονται άσπρα πόλο, μαύρα πόλο. Εντάξει, δεν μπορεί να μπει ο κόσμος στην ψυχοσύνδεσή τους. Καλό θα είναι να μας αφήσουν ήσυχους. Και όχι μόνο αυτοί, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο Κομίνης. Mm-hmm. Θα έρθει κάποιος άλλος Κομίνης. Ναι. Δηλαδή, αν τυχόν ο Κομίνης δεν του χρόνου στους πίνακες, δεν είναι λύθηκε το θέμα. Εντάξει, σου θυμίζω την ατάκα που βγήκε προς τα έξω του Μέλο Περέρα στους Έλληνες διαιτητές. Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Ναι. Να δείξετε στα play-off ότι κακό σας παίρνουν το ψωμί οι ξένοι. Ναι. Το δεν ξέρω. Ξένοι λοιπόν, μέχρι και τις προπονήσεις, Νίκο, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Οι άνθρωποι δεν κάνουν. Okay. Mm-hmm. Φαντάζομαι έχουν γίνει όρια και τα play-out, αλλά το παραδέχομαι, δεν έχω το κουράγιο να δω play-out. Για να πω και τι γίνεται. Γενικότερα, η έννοια Έλληνας διαιτητής είναι μια κωμωδία όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Τα τελευταία, να σου πω, 40 χρόνια. Mm-hmm. Είναι από τις μεγαλύτερες πληγές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Ειδικά αυτό που κάνει ο Κομίνης χθες είναι, εντάξει, είναι ποδοσφαιρική αλήθεια κανονικά. Δεν γίνεται αυτό με τη βοήθεια του VAR να δείξεις πέναλτι. Μα δεν υπάρχει καν φάουλ. Να δεχτώ εγώ ότι με γυμνό μάτι το είδε φάουλ. Οκ. Άντε να δώσω μια δικαιολογία, ήταν το οπτικό πεδίο του κλειστό. Μπερδεύτηκε που έπεσε. Έγινε, άντε, ναι, άντε, δώσε. Okay. Το βλέπεις στο VAR, φίλε, όμως. Δεν βλέπεις ότι ο άλλος κάνει κακό θέατρο. Ναι. Αλλά Αλεξανδρής, ας πούμε, κάνει πυρουέτα για τον εαυτό του και γυρνά για τον άξονα του. Δηλαδή ούτε Κομανίκη του κάνει αυτό. Και πέναντι για τον Ολυμπιακό και όλα καλά και ο πρωταθλητής. Εντάξει, προφανώς αγχώθηκε ο Κομίνης, μήπως και ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον Ολυμπιακό και τελειώσει το σερί αυτό. Ναι, αυτόν διαιτητή. Γιατί ξέρουν πολύ καλά στον Πειραιά να ασκούνε bullying. Σου θυμίζω το bullying που έφαγε ο Καλογερόπουλος. Φυσικά. Το ξαναλέω, ο Καλογερόπουλος. Ο οποίος. Σωστά. Καλά κάνει. Σε 13 μάτς του Ολυμπιακού είχε 13 νίκες. Ναι. Ολυμπιακός, δηλαδή ούτε καν 12 νίκες, μια ισοπαλία. Ναι. 13 μάτς με Καλογερόπουλο, 13 νίκες Ολυμπιακός. Και επειδή σε ένα παιχνίδι κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ με διαιτητή τον Καλογερόπουλο, έγινε μαύρο πανί. Mm-hmm. Κόκκινο πανί, συγγνώμη. Mm-hmm. Και έτσι ο Καλογερόπουλος και δεν τρέπεται και αυτό και ο Καλογερόπουλος. Το bullying δουλεύει λοιπόν. Όπως δούλεψε και με τον Παπαπέτρου. Mm-hmm. Και η γυναίκα του και η συνυφάδα του που δουλεύει και δούλεψε εκεί και έτσι η ξαδέρφη του η τρίτη, οκ, okay, μια χαρά δούλεψε το τέτοιο. Με τον ασπρόχνο Παπαπέτρου τον φορτούνι να μπει στο χορτάρι. Τέλος πάντων, mm-hmm. ας αφήσουμε την κουβέντα αυτή γιατί εντάξει πραγματικά είναι... Σαν διαιτητές να λέω οι άνθρωποι είναι για γέλια. Και δεν τρέπονται να που συνεχίζουν και σφυρίζουν, να πάνε σπίτια μόνοι τους. Οκ. Okay. Mm-hmm. Ξεκίνησε η κουβέντα από τον κύριο Μπασάρα. Ναι, σωστά. Που ξαναλέω, αναρωτιέμαι τι έκανε στην επιτροπή αυτή τότε ο κύριος Μπασάρας. Κορυφαίος και από τους Έλληνες διαιτητές και διεθνείς και τα λοιπά, εντάξει. Όλοι δεν θυμούνται. Δεν θυμούνται. Δυστυχώς σήμερα δεν κατέστησε δυνατό να καταθέσει και ο Αλέξης Κούγιος να μάθουμε την αλήθεια. Mm-hmm. Ότι για την παράγκα φταίει ο πατέρας, ο Γούμενος και ο Μπατατούδης και όχι φυσικά ο μεγάλος και τρανός Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην επόμενη συνεδρίαση θα θαυμάσουμε Αλέξη Κούγια. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση για τον Κομίνη του Παναθηναϊκού. Η ΚΕΔ να αφήσει εκτός τον κύριο Κομίνη. Φέξε μου και γλίστρισα. Μπλα 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 μπλα. Στο φινάλε λέει κρίνεται επιβεβλημένο εν όψη του καταδεσμού του πινάκου της επόμενης σεζόν η ΚΕΔ να αφήσει εκτός τον κύριο Κομίνη και να ελέγξει την επάρκεια του κυρίου Σκουλά. Αυτά για τους διαιτητές. Οκ. Okay. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να διευθύνουν παιχνίδια της Super League. Κανένας τους. Πάμε στους επόπτες. Ναι. Που τη βγάζουν και λάδι. Δηλαδή αυτό που σηκώνει κουρομπίλια. Άσε μας κουρομπίλια τώρα, εντάξει. Mm-hmm. Σε διακόπτω για να δώσουμε την ενημέρωση ότι η διαδικασία στο ΚΑΣ μόλις ολοκληρώθηκε. 11 ώρες, ρε φίλε. Πολύ είναι. 11 ώρες. Υπάρχει μια επίσημη έτσι, ενημέρωση. Έτσι, την αναφέρουμε και περιμένουμε στην πορεία να δούμε τι θα βγει από εκεί. Εντάξει, τράβηξε μακριά.
Αναμενόμενα νομίζω. Και... Ε? Να κρατήσει αρκετή ώρα. Κοίταξε, εντάξει, είναι, ήταν όμως, δεν ξέρω για τόσο πολύ αν είναι αναμενόμενο, αλλά ήταν δεδομένο ότι θα κρατήσει αρκετά, πολλές ώρες. Mm-hmm. Δεν είναι απλή υπόθεση. Ναι. Με μια πρώτη ανάγνωση νομίζω ότι είναι καλό που κράτησε τόσες ώρες. Και εγώ αυτό εντάξει. Καταλαβαίνω. Όπως επίσης μου αρέσει είναι που αυτή τη φορά δεν υπάρχουν ούτε διαρροές ούτε τίποτα. Γιατί είναι το ΚΑΣ φυσικά, δεν είναι. Ούτε επιτροπές ούτε κοντρεπιτροπές. Κοίταξε, από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά η ουσία είναι να μείνουμε στο ρεπορτάζ, αυτό που κάνουμε πάντα στο ΠΑΟ 24. Εντάξει. Mm-hmm. Και να δούμε και να γράψουμε και να αναλύσουμε τι υπόθηκε και τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Mm-hmm. Εντάξει. Ήταν μια διαδικασία που κράτησε πολλές ώρες. Φαντάζομαι αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα και οι δικαστές, παύλα διαιτητές, είδαν και τους ελληνικούς νόμους και το διεθνές δίκαιο, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το άλλο, πότε μια ομάδα έχει πολιτιοκτησία με μια άλλη, πότε δεν έχει. Οκ. Okay. Και σίγουρα δεν πήγε κάποιος δικαστής, φαντάζομαι, να κάνει εκτίμηση του Λεσσαλέ με ένα κινητό. Ναι. Φαντάζομαι, εντάξει. Mm-hmm. Δεν θα βγει κάτι τίποτα έξω. Mm-hmm. Αυτά. Θα το δούμε τώρα το όλο θέμα. Βεβαίως. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται, Νίκο, ίσως είναι απαραίτητη η επιστροφή των βαθμών για να βγει δεύτερος. Έκανα ένα... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ξέρεις τι. Έκανα και ένα ακόμα κακό σενάριο μετά το μάτς του Σαββάτου, έτσι όπως είδα τα πράγματα. Δηλαδή, το να γυρίσουν οι βαθμοί και να έχεις χάσει το Καραϊσκάκη και, στο ΆΚΑ. Ε? Ναι, υπάρχει στο δικό σου, ρε. Δηλαδή, αν αυτό το σενάριο, επειδή μου μια εβδομάδα ήταν, τι να σου πω, πάρα πολύ πίσω στο κεφάλι μου, τώρα έχει έρθει πιο μπροστά. Εντάξει, δεν σου λέω ότι θα γίνει, αλλά οκ. Είναι, και αυτό είναι ενδεχόμενο. Okay. Από το σενάριο, Νίκο, που ήταν στο χέρι του ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος χωρίς να χρειαστεί επιστροφή βαθμών, mm-hmm. γιατί θεωρώ ότι αν κέρδιζε την ΑΕΚ την περασμένη Τετάρτη και ήταν στο συν 6, ο ΠΑΟΚ θα κατάφερνε να την δραματίσει με άνεση στη δεύτερη θέση, ενδεχομένως και με περισσότερο από 7 βαθμούς. Mm-hmm. Η ήττα από την ΑΕΚ και η ισοπαλία με τον Όφη καθιστά πλέον ρεαλιστικό το σενάριο ακόμα και αυτό. Δηλαδή να έχουμε επιστροφή βαθμών. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ να είναι και πάλι πίσω από την ΑΕΚ. Ναι. Γιατί δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εγώ βλέπω μια ομάδα, Νίκο, με πολλά νεαρά παιδιά του Παναθηναϊκού, το παλεύουν, δεν αφήνουν κάτι να πέσει κάτω. Και νομίζω το ίδιο θα κάνουν και στην Τούμπα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Αυτός θα μας είσαι σίγουρος και πίσω ότι όχι και να γίνει ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Πλέον δεν είμαι για τίποτα σίγουρος. Και μετά ακολουθεί η Καραϊσκάκη και ο ΆΚΑ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ξεγραμμένος, εντάξει. Αλλά η εικόνα τους στα ντέρμπι συνολικά και ειδικά στα τελευταία μάτς δεν αφήνουν και πολλά έτσι περιθώρια να πει κάποιος με σιγουριά ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να κερδίσει το Καραϊσκάκη ή να έρθει ισόπαλος με τον Ολυμπιακό και θα πάει να κερδίσει και γενικά η εικόνα που έχουμε δει μετά τη διακοπή, τα 60 λεπτά στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι με τον Άρη στο Βικελίδης φαίνεται ότι ήταν μάλλον εξαίρεση παρά κανόνας. Δηλαδή η καλή εικόνα σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι εξαίρεση. 100% εξαίρεση. Ναι. Γιατί εντάξει, έχουν πέρασει και 24 ώρα το μάτς με το Ηράκλειο, okay, ο Κουμπαράκης, αλλά και ο Πάοκ ήταν αλλού για αλλού. Χωρίς αυτό να νομιμοποιεί τον κάθε Κουμπαράκη να βγάζει άλλους κανόνες. Mm-hmm. Εντάξει, είναι άλλη η μία ιστορία και άλλο η άλλη και σωστά. Ούτε εγώ ούτε εσύ, σωστά. Ούτε κάποιος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον, δεν έχω διαβάσει κάποιο κείμενο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ που να λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχασε την νίκη Ελέο Κουμπαράκη. Mm-hmm. Την έχασε και Ελέο Κουμπαράκη. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος. Μόνο ο Μπίσεσβαρ είδε ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίξε με εκεί πολύ άσχημα. Αλλά εντάξει, ο Μπίσεσβαρ έχει τη δική του κοσμοθεωρία γενικότερα. Ναι. Έτσι είπε, είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εντάξει, οκ. Okay. Σεβόμαστε την άποψή του, την καταγράψαμε. Ας τον κρίνει ο κόσμος. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν κακός ή όχι. Για μένα ήταν κάκιστος. Δεν δούλεψε σχεδόν τίποτα. Οκ. Okay, εκεί βρέθηκε ο Μιχαηλίδης και έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ και ήρθε η ομάδα ισόπαλη. Θα το θυμάται μόνο ο Μιχαηλίδης αυτό το μάτς. Τέλος πάντων, για να το μαζέψουμε, δύσκολο και το μάτς της Τετάρτης. Αλλά ο ΠΑΟΚ, εάν θέλει να μην περιμένει μόνο το ΚΑΣ, που αν συμβεί αυτό, Νίκο, το έχουμε ξαναναλύσει, δεν θα καθιστά κλοπή της ΑΕΚ.
Καλά, ας περιμένουμε να δούμε θα γίνει τότε. Αν συμβεί αυτό. Αν συμβεί, ναι. Αλλά να είμαστε έτοιμοι να το δούμε και αυτό, έτσι. Γιατί γνωρίζουμε το τι θα διαβάσουμε. Μπράβο. Θα διαβάσουμε ότι ο ΠΑΟΚ ελέγχει το ΚΑΣ. Ναι, ναι. Εντάξει, είχε ο Αχιλλέας Μαυρομάτης μια ξαδέρφη στη Λοζάνη, η οποία ήξερε τον μπατζανάκι του δικαστή και κλέμουν την ΑΕΚ δεύτερη θέση. Αν πάμε στο σενάριο αυτό, δηλαδή ο ΠΑΟΚ να μην καταφέρει να βγει δεύτερος στα μάτς που απομένουν και το επιστραφούν οι βαθμοί και βγει δεύτερος, δεν θα είναι κλοπή της ΑΕΚ. Θα είναι απλά η αποκατάσταση της πραγματικότητας. Mm-hmm. Γιατί η ΑΕΚ δεν θα έχει καμιά ελπίδα να ονειρευτεί τη δεύτερη θέση αν ο ΠΑΟΚ είχε τους βαθμούς που κατέκτησε στο χορτάρι στην κανονική περίοδο. Ναι. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ ήταν τώρα στο C5 από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Που παίζει σούπερ ποδόσφαιρο και διαλύει κατά αντίπολο που ναι, 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 διάβατο ναι, 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 κτλ. Ναι, ναι. Okay. Okay. Και αν υπήρχαν ακόμα 50 μάτς μπορεί να είμαι και το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ο Καρέρα και τι ομάδα είναι αυτή και ο Μάνταλος και αυτό και μπράβο. Okay. Θα το δούμε. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βασιστεί στο ΚΑΣ. Όχι, και δεν μπορώ, νομίζω ότι μέχρι να υπάρξει απόφαση δεν μπορεί κανένας να κάνει κάποια εκτίμηση. Η μία πλευρά μπορεί να μεταφέρει αυτά που είπε, η άλλη πλευρά να μεταφέρει αυτά που είπε, μέχρι εκεί. Εκτίμηση για το τι θα γίνει δεν μπορεί να κάνει κανένας, νομίζω, στο ΚΑΣ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο του Κυριάκου Κυριάκου. Mm-hmm. Τελείωσε μια επίπονη διαδικασία στο μέρος που εξ αρχής γνωρίζαμε ότι θα τελειώσει η υπόθεση καταγγελίας του Ολυμπιακού. Καταθέσαμε για πρώτη φορά σε δικαστήριο όλα τα επιχειρήματα τόσο για την ουσία της καταγγελίας όσο και γιατί η γνωμάτευση της ΕΕΑ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι δεσμευτική. Απέναντί μας και ακόμη μια φορά είχαμε την ξεκάθαρη στρατηγική του Ολυμπιακού να υπερασπιστεί την απόλυτη αυθεντία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, της Μαρούπα, του Αρκούδη, του Φαραντούρη και του διορισμένου από τον κουμπάρο του κ. Αβγενάκη Τσουλάκη. Καμία άλλη προσπάθεια να αποδείξουν σε μια κανονική διαδικασία την ισχύ της καταγγελίας τους για πολυδιοκτησία. Φεύγουμε ικανοποιημένοι ότι καταθέσαμε σε βάθος τα επιχειρήματά μας, παρότι είναι δύσκολο για τους ξένους διαιτητές να προλάβουν να αντιληφθούν τις δεδαλώδεις πολυνομίες και αντιφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, ευελπιστούμε ότι τους βοηθήσαμε να το επιτύχουν σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που προσβλητικά σχεδόν επέμενε πως η δική τους άποψη είναι λιγότερο βαρύνουσα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, του ΚΑΣ δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε μια δίκαιη απόφαση έως την επικύρωση της βαθμολογίας του προαθλήματος, σχολίασε ο Κυριάκος Κυριάκος. Εντάξει, επί της ουσίας, σύμφωνα με αυτά που αναφέρει και ο Κυριάκος, δεν είδαμε κάποια αλλαγή στρατηγικής από τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Αυτό γίνεται το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, οποτεδήποτε είναι κάποια αναφορά εμέσως του Ολυμπιακού είναι για το ότι η Επιτροπή αποφάσισε και τελείωσε. Ό,τι και να λένε οι άλλοι δεν έχει καμία βάση. Έτσι. Το ίδιο προφανώς είπε και στο ΚΑΣ σήμερα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει και ο Κυριάκος Κυριάκος. Ναι. Εντάξει, είναι γνωστό ότι η Επιτροπή έχει το αλάθητο ναι, του Πάπα. Εντάξει, είναι το Πάπα, τα μέλη της τέτοια, η Μαρούπα και ο Κυριάκος. Είναι τα μέλη της τέτοια, ρε φίλε, που δεν επιδέχονται αφισβήτηση τώρα, τι να λέμε, εντάξει. Όχι ρε φίλε, μας σου βγάζουν και μια σοβαρότητα, ένα κύρος, δηλαδή τους σέβεσαι, τους θαυμάζεις που είναι εκεί που είναι, το υπόβαθρό τους, το πώς εκφράζονται, όλο αυτό εντάξει. Mm-hmm. Και μπράβο στους ανθρώπους της Επιτροπής που πραγματικά έτσι συνθέτουν μια επιτροπή κόσμημα. Mm-hmm. Που απορώ πως ο ΠΑΟΚ στρέφεται εναντίον της αυτής της Επιτροπής. Mm-hmm. Και της κυρίας Μαρούφα και του κυρίου Κουμπάρου. Ένα στοιχείο που επίσης μπορεί να παίζει ρόλο συγκεκριμένη ημέρα σήμερα στο ΚΑΣ είναι ότι μετά από τις 11 ώρες ο Ολυμπιακός πρότεινε να κατευθούν και πάλι υπομνήματα. 11 ώρες, παιδιά, κυριότερη κουβέντα. Ναι, υπομνήματα να σταλεί. Μάλλον είναι και αυτό στην προσπάθεια για να καθυστερήσει όλη η διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω. Της έκδοσης απόφασης. Τέλος πάντων. Καλά, εντάξει. Κοίταξε, εγώ έχω την εντύπωση, το έχουμε ξαναπεί, mm-hmm. ότι ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του. Απλώς, αν μπορούσε να κάνει πίσω χωρίς να του χρεωθεί τον παραμικρό, θα έκανε. Ναι. Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω αυτό ακριβώς, ότι αν μπορούσε ο Ολυμπιακός να μην πάει καν στο ΚΑΣ mm-hmm. και να αποστείλει την προσφυγή του αν ήξερε ότι δεν θα λιδωρηθεί και δεν θα το σκεφτεί κριτική, θα το έκανε. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός η δουλειά την έκανε. Mm-hmm. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Και με ένα πλάνο που εντάξει του δίνει και μια καβάντζα αν τυχόν χρειαστεί κρατική βοήθεια με το τέλος της διαδικασίας στην Επιτροπή Διδολογίας. Ότι η κυβέρνηση έσωσε τον ΠΑΟΚ, πρέπει ρε παιδιά να σώσουμε και τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Να υπάρχει ισονομία. Το παραμύθι αυτό. Για να δούμε. Εντάξει, ο καλός πρωθυπουργός. Mm. Οτιδήποτε άλλο για το ΚΑΣ
στο ΠΑΟ 24. Ναι, βεβαίως. Οτιδήποτε προκύψει, νομίζω θα υπάρχει ρεπορτάζ και θα υπάρχουν και ορισμένες από τις θέσεις και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ και πώς είδαν το όλο θέμα οι τρεις διαιτητές. Λογικά απόφαση την επόμενη εβδομάδα, μετά από έτοιμο του ΠΑΟ εξ αρχής να πάει η διαδικασία fast track. Τώρα το σκεπτικό θα το περιμένουμε λογικά Οκτώβριο, ναι. Νοέμβριο, ναι. Αλλά είναι σημαντικό ότι θα βγει η απόφαση. Mm-hmm. Εντάξει. Τώρα προπόνηση και προετοιμασία 2 ημερών για το παιδί με τον Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω ότι δεν θα αγωνιστεί και πάλι ο Πέλακας και ο Βιερίνη, αυτή την αίσθηση έχω. Ναι. Δεν αγωνίζεται και ο Εσίτη, ακόμα ένα πρόβλημα. Άρα εκ των πραγμάτων θα ποντάρει περισσότερα στο Τζιγκάρα, έχω την εντύπωση. Γιατί και ο Μαωρίσιο Νίκο με τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν. Δηλαδή ήταν που ήταν. Λόγω και της κόπωσης έχει προβλήματα και ο Βραζιλιάνος. Τι να πω, εντάξει, μακάρι και ο Πιτσιρικάς να αγωνιστεί να κάνει διαφορά, γιατί από τους Πιτσιρικάδες θα περιμένουμε. Εντάξει, δηλαδή, οι δύο άνθρωποι που έχουν παίξει δεν. Μέχρι στιγμής έχουν βοηθήσει. Έτσι, μην... ναι, οι έμπειροι δεν, οπότε εντάξει, ας γίνει και ας γίνει και έτσι. Που δεν θα είναι προϊόν, ξαναλέω, στρατηγικής, θα είναι προϊόν ανάγκης. Βάλει τους Πιτσιρικάδες να κάνουμε, μπας και γίνει τίποτα. Ναι. Αυτά περισσότερα και αύριο. Δεν ξέρω πόσοι ενδιαφέρονται για το ΚΑΣ και πόσοι ενδιαφέρονται για το μάθημα του Παναθηναϊκού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Καλό θα είναι να κλείσει και με δικαίωση του ΠΑΟΚ από το ΚΑΣ, αυλαθώσει. Mm-hmm. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύλλογο. Και αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τερματίσει δεύτερος, θα έχει πολλά ωφέλη και δεν θα έχει την παραμικρή ζημία, έχω την εντύπωση. Παρότι θα πρέπει σε ένα μήνα περίπου από τις 19 Ιουλίου να είναι έτοιμος 25-26 να δώσει παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά, ας τα δούμε ένα-ένα, τι θα προκύψει από το ΚΑΣ στις επόμενες ώρες, μήνες στο ΠΑΟΚ 24 και τι θα δουν τα μάτια μας την Τετάρτη το βράδυ στις 9, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία, Στέργιο. Ωραία. Καλό σου βράδυ, φίλε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την κουβέντα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Έτσι και την ώρα που κάναμε την κουβέντα ήρθε και μια ενημέρωση για την διαδικασία τη σημερινή στο ΚΑΣ. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Φυσικά εσείς μπορείτε να διαβάσετε και μέσα στο ΠΑΟΚ 24 ό,τι προκύπτει, αλλά και ό,τι προλαβαίνουμε και εμείς την ώρα που είμαστε στον αέρα θα το μεταφέρουμε από την όλη εκδίκαση της υπόθεσης στο ΚΑΣ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 9. Όσο μιλούσαμε με τον Στέργιο, υπήρξε έτσι μία πρώτη ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας στο ΚΑΣ. Μας μετέφερε ο Στέργιος και τη δήλωση του Κυριάκου, ο οποίος παραβρέθηκε στη διαδικασία ως εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από πλευράς ΠΑΟΚ στη δίκη υπήρξαν 4 δικηγόροι και ένας βοηθός, 4 experts και 2 μάρτυρες, καθώς και ο Κυριάκος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικηγόροι ήταν φυσικά ο Αχιλλέας Μαυρομάτης μαζί με τον κύριο Ιμπαρόλα, Ελβετός, από Ελβετικό Γραφείο που εξειδικεύεται συγκεκριμένες υποθέσεις, μαζί με τη συνεργάτητά του. Καθώς και ο κύριος Κατσάς, επίσης νομικός, ο οποίος συνεργάζεται με τον ΠΑΟΚ, ξένας βοηθός του κυρίου Ιμπαρόλα. Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τέλης του Εμπορικού Δικαίου, είχε την παρουσία στη διαδικασία ως expert και μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν άλλοι 3 experts στη διαδικασία. Ο κύριος Λαγαρίας του Αθλητικού Δικαίου, η κυρία Πρεβεδούρου του Διοικητικού και ο κύριος Ρόκας του Εμπορικού. 2 μάρτυρες από πλευράς ΠΑΟΚ ήταν ο κύριος Ιωάννου, ο οποίος είναι διευθυντής στην Μπελτέρα, και ο κύριος Τζόρτζης, ο οποίος έχει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή της Βίαλαντ. Αλλά όσον αφορά τον κύριο Ιωάννου, δεν υπήρξε κατάθεση από τον συγκεκριμένο στην όλη διαδικασία. Μιλάμε για 11 άτομα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και όπως προκύπτει από την όλη διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει το οτιδήποτε, αυτό το οποίο έτσι φτάνει σαν πληροφορία, σαν ενημέρωση, είναι ότι από πλευράς Ολυμπιακού αυτό το οποίο υπόθηκε και ή τέλος πάντων η κεντρική τους στόχευση στο κομμάτι της επιχειρηματολογίας του ήταν
το πόσο καλή είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και πόσο συγκεκριμένη απόφαση που βγήκε δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Έτσι. Τέλος πάντων, θα πρέπει να περιμένουμε. Ξαναλέω ότι κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει η απόφαση όσον αφορά το ΚΑΣ. Δεν ξέρω αν, όπως είπε και ο Στέργιος, η απόφαση θα βγει τόσο γρήγορα, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Καλό θα είναι να γίνει, όποια και είναι αυτή, είτε αν επιστρέφονται οι 7 βαθμοί του ΠΑΟΚ, είτε όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η όλη υπόθεση, από τη στιγμή που υπήρξε σήμερα και μια τόσο μεγάλη διαδικασία όσον αφορά την εκδίκασή της, που διήρκησε περίπου 11 ώρες, καθώς ξεκίνησε η όλη εκδίκαση γύρω στις 9.30 το πρωί στην Ελβετία, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει πια στην τελική της ευθεία για ένα θέμα το οποίο, ξαναλέω, πρέπει να υπάρξει μια οριστική και αμετάκλητη απόφαση που δεν θα επιδέχεται αμφισβήτησης, γιατί οι αποφάσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα επιδέχονται μεγάλης αμφισβήτησης από πλευράς ΠΑΟΚ, που είναι και ορθηγόμενος, και να τελειώσει το όλο ζήτημα είτε έτσι είτε αλλιώς. Να υπάρξει μια απόφαση και να ξέρουμε πια ότι, αφού εκδικάστηκε όλη η υπόθεση και δεν εκδικάστηκε μόνο από τη Μαρούπα, τον Αρκούδη, τον Φαραντούρη, τον Τζουλάκη και δεν συμμαζεύεται, να ξέρουμε πια τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτήν την πολύ περίεργη υπόθεση που μπορεί να έχει μείνει πολύ σκόνη από πάνω της, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι όσοι έχουν 5 κεφαλικά κύτταρα έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Αντίθετα με το ότι διαβάζουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνοντας με τα άλλα πέραν του ποδοσφαίρου, ή μάλλον να κλείσουμε μετά το ποδοσφαίρου με το καθαρά αγωνιστικό, όσον αφορά την σημερινή προπόνηση εν ώψη Παναθηναϊκού, τα νέα είναι θετικά, ή μάλλον όχι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Πέλκα και Κρέσπο κυρίως. Του Βιερίνια δύσκολα να γίνει. Στη λογική ότι αν και ο Πέλκας και ο Κρέσπο σήμερα ή και αύριο βγάλουν όλη την προπόνηση, το πιθανότερο να είναι στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μάλιστα το τελευταίο παιχνίδι του Πέλκα ήταν στο ΆΚΑ, εκεί που αποκόμισε αυτό το ζήτημα, ή τέλος πάντων τον ταλαιπωρούσε εκεί στο τετρακέφαλο και από τότε δεν αγωνίζεται. Κλείνουμε το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Κάναμε μια μικρή αναφορά στα του βόλεϊ, με αφορμή τα παιχνίδια που έγιναν την Παρασκευή και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Εκεί νομίζω ότι έγινε περίπου το αναμενόμενο, έτσι, με βάση τα δεδομένα που αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες. Δηλαδή, στη λογική ότι από τους 4 ξένους που είχε ο Παναθηναϊκός πριν τη διακοπή για την πανδημία, είχε τους 3 μαζί του και ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανέναν. Και μάλιστα στην πορεία έχασε και έναν έμπειρο και σημαντικό του παίχτη για αυτά τα παιχνίδια, όπως είναι ο Σωτηρίου, με τραυματισμό στο δεύτερο μάτς. Έτσι κι αλλιώς το έργο ήταν πολύ δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς οι πιθανότητες δεν ήταν υπέρ του. Και από τη στιγμή που έκανε μάλλον την έκπληξη στο πρώτο μάτς, μετά από εκείνο το 2-0 που έκανε ανατροπή και γύρισε σε 2-3, ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις περισσότερες επιλογές του, ίσως την περισσότερη ποιότητά του στα δύο επόμενα μάτς και πήρε αυτή την υπόκριση για τον τελικό. Ξαναλέω, πολύ περίεργο σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε αυτή η διαδικασία του Final Four. Κάπου άκουγα χθες ότι υπάρχει ζήτημα ακόμα και με το ίδιο το ΆΚΑ, γιατί δεν λειτουργεί ο κλιματισμός λόγω των υγειονομικών μέτρων και είναι πολύ δύσκολο για τους παίκτες. Ωστόσο, η απόφαση των Εθνών ήταν αυτή. Ήταν οι παίκτες να επιστρέψουν, να μην μπει παύλα στο πρωτάθλημα, να παιχτεί με αυτόν τον τρόπο αυτό το Final Four και κάπως έτσι να κρυθεί ο πρωταθλητής. Okay. Είπαμε ότι το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα και της καραντίνας, ότι η όλη διαδικασία και οι αποφάσεις που παίρνονται δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο στο παρελθόν για να έχουμε εμπειρία, οπότε από το πώς εξελίσσονται τα πράγματα θα φαίνεται αν οι αποφάσεις ήταν σωστές. Να σας πω τώρα για το κομμάτι του βόλεϊ. Αν βλέπεις ότι οι ομάδες είναι χωρίς σημαντικούς τους παίκτες, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για κάτι κανονικό. Λοιπόν, υπάρχει ενημέρωση από την προπόνηση, τα νέα θετικά για τον Βιερίνια, ο οποίος, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, γυμνάστηκε κανονικά
και η συμμετοχή του θα κριθεί στην προπόνηση της Τρίτης. Οπότε σήμερα ο Βιερίνια ήταν κανονικά με την ομάδα. Αν και αύριο είναι καλά, θα πάρθει απόφαση για να είναι στην αποστολή. Ο Πέλκας συνέχισε ατομικά. Ο ΠΑΟΚ αύριο 10 το πρωί θα κάνει μια προπόνηση στην Τούμπα και μετά θα γίνει γνωστή η προετοιμασία για η αποστολή, μάλλον για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα αυτές οι προπονήσεις είναι πιο πολύ για να μείνουν λίγο σε κατάσταση αγωνιστική οι παίκτες και όσο μπορεί να υπάρξει ψυχολογική ανάταση. Πολλά πράγματα μέσα σε δύο μέρες δεν μπορούν να γίνουν. Όσον αφορά την προετοιμασία εν ώψη Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο και με αυτές τις καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον από σήμερα λίγο καλύτερες. Δεν έχει τόση πολύ ζέστη και μπορεί να γίνουν λίγο καλύτερες προπονήσεις. Κλείνοντας με τα του μπάσκετ, έχει ξεκινήσει λίγο μια διαδικασία επιδερμική, θα πω εγώ. Άντε λίγο κάτι παραπάνω από επιδερμική, που έχει να κάνει με το κομμάτι της στελέχωσης του ρόστερ της επόμενης σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά έχει επιλογές, απλά ο ΠΑΟΚ είναι λίγο σε αχαρτογράφητα νερά στο οικονομικό, δηλαδή δεν είναι δεδομένη χρονική στιγμή, έχει ξέρω εγώ 3 ευρώ στη τσέπη του και πάει να κάνει με αυτά τα 3 ευρώ να πάρει 3 παίκτες, για παράδειγμα, να τελειώσει κάποιες περιπτώσεις. Στον ΠΑΟΚ γενικά έχουν μια λογική ότι τους απασχολεί να κλείσουν το δυνατό συντομότερα, να φτιάξουν ένα καλό ελληνικό κορμό. Γενικά αυτό είναι κάτι που ο ΠΑΟΚ το είχε τα προηγούμενα χρόνια και δεν το έχει πλέον, όπως και πολλά άλλα πράγματα που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, στη λογική ότι δεν έχει κάποια συμβόλαια για την επόμενη σεζόν πέραν του Καρά, τον τελευταίο του χρόνο και του μικρού του Ιατρίδη. Οπότε καλύτερα να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή εντελώς, έτσι. Απλά είναι κάποιες υποθέσεις από το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ελληνικό κορμό που δεν ξέρω αν μπορούν να έχουν άμεσα εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες στην αγορά, υπάρχουν ονόματα που μπορεί σήμερα που μιλάμε να μην φαίνονται ότι υπάρχει επαφή, αλλά λίγο αργότερα μπορεί να ξαναγίνει νέα επαφή και να είναι πιο εύκολο να γίνει κάτι. Πιθανολογώ ότι είτε έτσι, είτε αλλιώς, όχι πιθανολογώ, θα γίνει και μια κουβέντα με τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη για το τι έχει στο μυαλό του, τι θέλει να κάνει. Νομίζω ότι ο αρχηγός θέλει να παίξει σίγουρα ένα χρόνο ακόμα, με διαφορετικές προποθέσεις από πέρσι. Πάω του χρόνου δεν θα έχει Ευρώπη, δεν θα έχει τον Μαργαρίτη στα 37 του να παίζει στο 4 και να πρέπει να κυνηγάει τσίτες Αμερικανούς και να παίζει Σάββατο απόγευμα, Κυριακή βράδυ να φεύγει για Λιθουανία, Τρίτη βράδυ να παίζει και μετά να γυρνάει Τετάρτη, Πέμπτη πρωί στην Θεσσαλονίκη, μετά Σάββατο να κατεβαίνει στη Ρόδο για να παίξει με τον Κολοσσό. Έτσι. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα με ένα μάτς την εβδομάδα. Θα γίνει μια κουβέντα για να ξέρει αν ο ΠΑΟ μπορεί να τον υπολογίσει για ένα χρόνο ακόμα. Φυσικά για τον Μαργαρίτη είναι και το κομμάτι των οφειλών που είναι σημαντικό. Και γενικά πάντως, από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε, ο Μέξας νομίζω το έκανε και το δυνατόν περισσότερο σαφές στις δηλώσεις που έκανε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Θέλει αθλητικότητα, θέλει ευελιξία, έχει αγορά τέτοιες επιλογές, έχει, που ξαναλέω ότι μπορεί τώρα να φαίνονται λίγο πιο μακριά, μπορεί στην πορεία και υπό προϋποθέσεις να φαίνονται να είναι πιο κοντά. Επίσης, σήμερα που μιλάμε, στον ΠΑΟΚ δεν έχουν ως δεδομένο ότι του χρόνου θα έχουν 6 Αμερικανούς. Μπορεί να έχουν λιγότερους. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εξαρτάται και από άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, από επαφές με Έλληνες, αν θα προκύψουν κάποιες συμφωνίες, σε ποιες θέσεις θα είναι, αν καλύπτονται τα κενά και όλα αυτά, έτσι. Αλλά δεν έχουν δεδομένο ότι θα έχουν 6 παίκτες, 6 Αμερικανούς στάνταρ για την επόμενη σεζόν. Το σκέφτονται και για λιγότερους ξένους. Έτσι. Αλλά σε πρώτη φάση, αυτό που τσεκάρετε περισσότερο με αλφαγιώτα από τους ανθρώπους της ομάδας, από τον Κώστα τον Μέξα, τον Μιχάλη Γιαννακίδη, είναι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους Έλληνες, ποιες περιπτώσεις μπορεί να απασχολήσουν με βάση τα χαρακτηριστικά τους και ποιες από αυτές είναι κοντά στα οικονομικές δυνατότητες του ΠΑΟΚ.
Νομίζω σταδιακά δεν θα αρχίσουμε, να βλέπουμε και διάφορα ονόματα που προκύπτουν. Το θέμα είναι να είναι τα ονόματα με τα οποία ο ΠΑΟΚ συμφωνεί, συζητάει και προχωράει. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Αναφέραμε ότι έχει συμβεί και με τα του ΚΑΣ και με τη σημερινή εκδίκαση, όσα υπόθηκαν εκεί, ή μάλλον όσα υπόθηκαν δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, αλλά πώς εξελίχθηκε η όλη διαδικασία. Μαζί μας φυσικά ήταν η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν έχουμε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Φυσικά έχουμε ένα live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Έχουμε το Serie Application, εκεί όπου κάθε μήνα μπορείτε να κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Φυσικά, ολοκληρωμένο προϊόν συστήχημα με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα. Πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επίσης μαζί μας είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, του Σχιαμάτρα. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πάρα πολλές ακόμη δραστηριότητες. Περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail στο gdapevkarpias.gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ράδιο Μαρμίτα εδώ μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ μέχρι και τις 11. Έτσι, μένετε εδώ για το επόμενο 2 ώρο. Έχουν να πούν αρκετά τα παιδιά και με τις δικές σας γραμμές πάντα ανοιχτές. Εμείς θα δούμε ξανά αύριο, Θεού θέλοντος, καιρό επιτρέποντος, στις 7.30. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.